Σήμερα ολοκληρώνονται οι εργασίες του τρίτου συνεδρίου με τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας και του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Γιατρών Medicine. Ήταν και αυτό ένα συνέδριο πετυχημένο από πλευράς επιστημονικών θεμάτων, αλλά και είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την συμμετοχή των γιατρών βιοπαθολόγων, αλλά και άλλων επιστημόνων του χώρου μας. Ο συνεταιρισμός πάντα ενδιαφέρεται για τους γιατρούς βιοπαθολόγους, συμμετέχει και οργανώνει πολλές ημερίδες και επιστημονικά μαθήματα, με στόχο πάντα τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών βιοπαθολόγων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στα γιατρία τους. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί βιοπαθολόγοι αυτή την περίοδο περνούν τις δυσκολότερες ημέρες της επαγγελματικής τους καριέρας. Βλέπουμε ότι συνεχώς βγαίνουν καινούργιες διατάξεις, καινούργια νομοθετικά ευρήματα θα έλεγα, τα οποία στόχο έχουν να εξαντλήσουν οικονομικά τα μικρομεσαία εργαστήρια και να παραμείνουν στο τέλος 5 μεγάλοι όμιλοι στη χώρα μας που θα διεκπεραιώνουν τις εργαστηριακές εξετάσεις. Και λέω διεκπεραιώνω, διότι και αυτό έχει το νόημά τους. Η θέση του συνεταιρισμού είναι να είναι πάντα δίπλα στους εργαστηριακούς γιατρούς, επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην επιβίωση των βιοπαθολογικών εργαστηρίων, έτσι ώστε να μην αναγκαστούμε κάποια στιγμή, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, να αλλάξουμε και επάγγελμα.